Στον Εύρο θα βρεθεί το επόμενο διάστημα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για να διευκρινίσει θέματα αναφορικά με την επέκταση του ΠΡΟΚΕΚΑ. Έγινε μάλιστα δημοσίευση στην Διάβγη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου των συμβάσεων ενοικίασης των 33,5 στρεμάτων από 4 ιδιοκτήτες σε χωράφια που βρίσκονται δίπλα στην υπάρχουσα δομή για 10 χρόνια αντί των 1.000 ευρώ το στρέμμα. Καταρχήν περιμένουμε μετά την επίσκεψη που έκανε ο Δήμαρχος Ορεστιάδος και μίλησε με τους αρμόδιους υπουργούς, περιμένουμε την άφηξη εδώ στον Εύρο μας του υπουργού μας, του κ. Χρυσοχοΐδη, για να διευκρινιστούν κάποια πράγματα που έχει να κάνει η σχέση με το ΠΡΟΚΕΚΑ και την άφηξη χωρητικότητας του ΠΡΟΚΕΚΑ. Αναμένουμε την άφηξή του για να διευκρινιστούν, όπως είπα και πριν, αυτά όλα που έχουν να κάνουν κυρίως με τη χωρητικότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχει... Πότε θα φτάσει ο Υπουργός στον Εύρο? Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, αλλά εγώ πιστεύω ότι περίμενα να έρθει τώρα μέσα στις μέρες, γιατί έχει περάσει μια εβδομάδα από την επίσκεψη του Δημάρχου Ορεστιάδος κάτω στην Αθήνα. Ευελπιστούμε να έρθει σίγουρα, γιατί υπάρχει πάλι παγωμάρα, υπάρχει αναστάτωση εδώ πάνω στην περιοχή μας, και ελπίζουμε να τελειώσει το θέμα μια καλή και να μην μας απασχολεί άλλο εδώ. Έχουμε πολλά άλλα προβλήματα με τα φύλαξη του συνόλου της χώρας μας, και τουλάχιστον αυτό το θέμα να το κλείσουμε και να δούμε πώς θα πορευτούμε. Δεν έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο, θα πει ο Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, όμως είναι συνεχόμενες. Εντάξει, οι ροές ακόμα δεν έχουν αυξηθεί στον Εύρο μας, αλλά σίγουρα θα έχουμε ροές, αυτό δεν είναι κάτι νέο. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ οι εγκληματίες διακινητές να επιλέγουν τον Εύρο. Από τη δική μας πλευρά, με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλη αυτοθυσία και αυταπάρνηση, είμαστε εκεί μπροστά στην πρώτη γραμμή. Το ξαναλέω, με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Με τα προβλήματά μας να υπάρχουν, σιγά σιγά να γίνονται βήματα προς το καλύτερο και να λιγοστεύουν, αλλά υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε ταχθεί για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας. Ελπίζουμε, το ξαναλέω, τα πράγματα να γίνουν ακόμη πιο καλύτερα και για τον Εύρο μας, αλλά και κατά επέκταση για την πατρίδα μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.